πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα στέκεται δίπλα στους αγώνες που κάνουμε. Να σας ενημερώσουμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι και δίκαιοι, αφορούν την επιβίωσή μας. Δεν πάμε να μεγιστοποιήσουμε κέρδη, πάμε να κερδίσουμε τη ζωή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, εδώ είμαστε αγρότες από την Καρδίτσα και από την επαρχία Φαρσάλων, που ενωθήκαμε εδώ και κάναμε, και μάλιστα είναι από τις λίγες φορές που το μέγεθος των προβλημάτων συμβαδίζει με το μέγεθος των τρακτέρ που είναι στον δρόμο. Είναι πάνω από 1000 τρακτέρ και δείχνει ακριβώς το πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα που ζούμε. Έχουμε τα προβλήματα που αφορούν καθαρά τον αγροτικό τομέα, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μέρος, το ένα σκέλος των προβλημάτων είναι οι καταστροφές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Έχουν περάσει 5 μήνες και παρόλα αυτά υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Έχουμε αγωνία και δεν γνωρίζουμε αν θα καλλιεργήσουμε χιλιάδες στρέμματα για το 2024. Δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο, τα αναχώματα ακόμα είναι σπασμένα. Δεν μας έχει δώσει κανείς διαβεβαίωση ότι αν θα πάρουμε μικρότερη παραγωγή ή αν δεν θα καλλιεργήσουμε το 24, τι θα γίνει με εμάς. Τους κτηνοτρόφους η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει, τάζοντάς τους πρόβατα νεαρής ηλικίας, αρνάδες δηλαδή, και ακόμα δεν ξέρουν πότε θα ανοίξει για να κάνουν αιτήσεις και έχουν περάσει 5 μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν 1 ή 2 χρόνια για να έχουν εισόδημα. Δεν υπάρχει αναπλήρωση εισοδήματος για αυτούς. Υπάρχει κόσμος που έχασε τα σπίτια και μένει σε νοικιασμένα και επιδότηση νοικίου δεν έχουμε πάρει. Συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πάρει τα 6.600 και είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν και 25% συμμετοχή στα φάρμακα. Επειδή δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι πλημμυροπαθείς. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα, εμείς είμαστε εδώ και οργανωμένα μέσα από την Ομοσπονδία και της Λάρισσας και της Καρδίτσας, τους αγροτικούς συλλόγους, είμαστε όλοι μια γροθιά για να διεκδικήσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που έχουμε και πιστεύουμε ότι έφτασε και η ώρα να λυθούν διαχρονικά θεσμικά προβλήματα όσον αφορά το κόστος πετρελαίου, το κόστος παραγωγής με το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο που διεκδικούμε κοντά στα 30 χρόνια, το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα που καταργήθηκε, η κοινή αγροτική πολιτική από την οποία εμείς χάνουμε χρήματα, χάνουμε ένα εισόδημα τεράστιο και ουσιαστικά θα διώχνει κόσμο από την παραγωγή και μάλιστα μαζεύει σε χέρια λίγων την παραγωγή. Και αυτά τα αιτήματα και αυτά τα προβλήματα τα διεκδικούμε εδώ δυναμικά και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι ότου λυθούν.